Ο κύριος Χατζηδιάκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθώ συγχαρητήρια για την εκλογή σας, τόσο ευχαριστώ και στον Αντιπρόεδρο, όσο και στον Γραμματέα. Καλορίζει και καλή δύναμη. Υπηρετείτε το κορυφαίο συλλογικό όργανο, πολιτικό συλλογικό όργανο του Δήμου μας, του νησιού μας, και καταλαβαίνετε ότι οι ευθύνες είναι μεγάλες. Το Προεδρείο εκφράζει το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, άλλωστε η αποδοχή που πήρατε είναι ιστορικά μοναδική, να έχετε το σύνολο των ψήφων όλων των παρατάξεων με την δικαιολογημένη εκ μέρους του κ. Πότσου πολιτική θέση. Θα μου επιτρέψετε 2,5 λεπτά μόνο, κύριε Δήμαρχε, να αναγνώσω μόνο την επιστολή που άφησα στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, μετά την αποχώρησή μου πλέον από το Δημαρχείο. Κύριε Δήμαρχε Ρόδου, η εναλλαγή των παρατάξεων στην εξουσία μέσα από την διενέργεια των εκλογικών αναμετρήσεων αποτελεί τον ορισμό του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η εκλογική διαδικασία λειτουργεί ως μηχανισμός νομιμοποίησης των παρατάξεων που αναδείχθηκαν από αυτή τη διαδικασία στην πλειοψηφία αλλά και στη μειοψηφία. Κοινές υποθέσεις είναι όλα όσα μας αφορούν ως πολίτες. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου μας, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η θέση του τόπου μας σε διεθνές επίπεδο, η τήρηση των νόμων, ο σεβασμός των θεσμών, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική πρόνοια για όσους έχουν ανάγκη. Για να επιληθούν τα προβλήματα απαιτείται εγρήγορση, ενδιαφέρον και η προσπάθεια όλων μας. Και αυτό αποτελεί καθήκον, δικαίωμα και τιμή συνάμα για τον καθένα από μας η συμμετοχή και η συνεργασία του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν ανάγκη από υπεύθυνους, δημιουργικούς και ενεργούς πολίτες, καθώς και από έντιμους και ικανούς αυτοδιοικητικούς που υποστηρίζουν ανυποχώρητα τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης, που προάγουν έργο ουσίας, που ενώνουν και όχι διχάζουν τις τοπικές κοινωνίες. Την υιοθέτηση και ενδυνάμωση κουλτούρας ουσιαστικού διαλόγου, συνένεσης και συνθέσεων που θα υπηρετούν το τοπικό δημόσιο συμφέρον και όχι κομματικές ή μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες ή προσωπικές επιδιώξεις. Με απόλυτο σεβασμό στις απόψεις και τις προτάσεις των θεσμικών φορέων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, όραμα για την αυτοδιοίκηση, θα επιδιώξουμε τον διάλογο με όλες τις παρατάξεις του νέου μας Δημοτικού Συμβουλίου, με την τήρηση ενός κώδικα δεοντολογίας, ώστε να συνεχιστεί ο στρατηγικός σχεδιασμός που ξεκινήσαμε για το Δήμο μας ως προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η εξωστρέφεια, η αντίληψη που φέρνει τον πολίτη μπροστά, που τον κάνει συμμέτοχο. Ως παράταξη τώρα, η οποία λειτουργεί συλλογικά, θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας που μας παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για να κάνουμε πράξη τις προηγούμενες δεσμεύσεις μας, ενώ με την συμμετοχή μας στα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης, τοπική και κεντρική ένωση Δήμων, θα επιδιώξουμε την αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους δημότες μας, τη βελτίωση των υποδομών, ώστε να γίνουν πράξη οι αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και να αποκτήσουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία. Τούτα τα λόγια βγαλμένα μέσα από την εμπειρία, τη γνώση, τη θέληση, την αποφασιστικότητα, την καθαρότητα των προθέσεων και πράξεών μας, αλλά κυρίως βγαλμένα μέσα από την αγάπη και την πίστη στην ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα του τόπου μας, σεβόμενοι τον θεσμικό μας ρόλο, αυτόν της μείζωνος αντιπολίτευσης, θέλω πρωτίστως να σας ευχηθώ δημιουργική, παραγωγική και αποτελεσματική θητεία. Και μια και είναι η πρώτη μέρα και η πρώτη συνεδρίαση, κατά τον Πλάτωνα, αρχή ή μίση του παντός. Καλή επιτυχία σε όλους και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.